Ναι, θα πάμε πολύ παλού. Θα πάμε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύει, κουράνει, παράγεται το πνεύμα της αληθείας, του Πανταγού Παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, εδέχεται σκήνος εν μνήμη, εκατάναστον εμάς από πάσης πλήρως και σώσει αγαθέτα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήθεια να δείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπον τελώσας. Θα ξεκινήσω από εκεί που άρχισε ο Νικόλαος. Στο τραπέζι. Ότι λέμε όλοι όσοι τη στιγμή αυτή περίπου είμαστε βαπτισμένοι, ότι είμαστε πιστοί. Και μάλιστα και οι καλύτεροι από όλους τους πιστούς που υπάρχουν στη γη. Μέχρι ακόμα και ο διάβολος τον έχει ο Νικολάκη, ότι πιστεύει. Αλλά και βέβαια πιστεύει. Εσύ τι λες, πιστεύει ο διάβολος? Πιστεύει και φρύτη. Πιστεύει και φρύτη. Αφού ο Κύριος τον άφησε να πέσει από ψηλά κάτω και όταν ακούει το όνομά του ο πειρασμός καίγεται, το διαλαλεί ότι καίγεται. Συνεπώς όχι μόνο πιστεύει, αλλά και καίγεται από το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μόνο που όχι όλο τον κόσμο, μια μερίδα μικρή, που ο Κύριος τον ονομάζει και εκλεκτή, ή δεν είναι έτσι, Κύριε? Τον ονομάζει εκλεκτή, μια μερίδα μικρή. Δεν είναι μεγάλη, εμένα το ποιμιό μου είναι μικρό, λέει. Και ο λόγος τον γνωρίζουν ποιος είναι. Ότι δεν θέλω να σκώσουμε στους ώμους επάνω τη συνέπεια του Τιμίου Σταυρού. Τι ζητάει από εμάς ο Κύριος? Ποιες θυσίες πρέπει να κάνουμε? Επειδή δεν θέλουμε να υποστούμε καμιά θυσία, ούτε την παραμικρή, γι' αυτό το λόγο λέμε απλώς εγώ πιστεύω καλύτερα από τον καθένα, ότι η πίστη είναι εδώ μέσα και δεν είναι έξω, δεν τη δείχνουμε την πίστη έξω. Τι είμαστε, υποκριτές, σου λέει? Έχεις αντίρρηση, θες να πεις κάτι? Όχι, αλλά θες να πεις, προκαλώ να έχουμε και κάποιο λόγο. Αλλά η γραφή, η Αγία Γραφή ολόκληρη ζητάει αυτός που πιστεύει να δείχνει, όχι να επιδεικνύει, να κάνει επίδειξη, από τα έργα του. Όχι να δείχνει ότι αυτός είμαι και πιστεύω, αλλά χωρίς να δείχνεται να μιλάει η πίστη. Λέει, να πω ένα παράδειγμα. Γέροντα, ρωτάει μία μοναχή και πατέρα Παΐσιο, τι να κάνω για να φαίνομαι ότι πιστεύω? Και σε απαντάει ο πατέρ Παΐσιος, βρε εσύ, η πίστη δεν χρειάζεται την τελάλη, να διακηρύξει ο τελάλης ότι ξέρεις
Εγώ πιστεύω. Και πιστεύω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτός που έχει πίστη, χωρίς να διαλαλεί την πίστη του, από τα έργα του και με την όσφρηση, την εσωτερική που έχει κάθε άνθρωπος, αλλά και με την όραση, καταλαβαίνει ότι είναι αυτός που πιστεύει, είναι άνθρωπος πιστός. Μία λέξη τεράστια, δυνατή, πολύ δυνατή, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, που λέγει η πίστη που χωρίς να διαλαλείται, αλλά την φανερώνουν τα έργα, την φανερώνουν τα έργα, όχι ο άνθρωπος. Κάνεις ένα έργο, σε παραδείγματος χάρη, από ένα παράδειγμα, για να καταλάβουμε. Ποιος σε έκανε καλά, ρωτάνε τον παράλυτο, που τον έκανε στην περασμένη Κυριακή, τον στην Βηθεσδά. Βηθεσδά. Λέει, δεν ξέρω, ήρθε κάποιος στην Κολυμβήτρα του Σιλοάμ, Βηθεσδά, και αυτός μου είπε, σήκω και περπάτα. Δεν ξέρω. Δεν του έδωσε ο Κύριος σημάδια να πει, ξέρεις, εγώ είμαι αυτός που σε έκανα καλά. Γι' αυτό και είπε, δεν γνωρίζω. Τον βρίσκει στη συνέχεια ο Κύριος και του λέει, πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις, για να μην χειροτερέψεις τα πράγματα. Δηλαδή φτάσει σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήσουν πριν. Και του έδωσε σημείο ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Τότε ο παράτητος σηκώνεται και πάει και λέει, με έκανε καλά ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός. Δεν το κήρυξε ο Κύριος αυτό, ο άλλος που δέχτηκε το ευεργέτημα, διακήρυξε ότι Ιησούς Χριστός. Βέβαια δεν πληρώθηκε όπως περιμένουμε να πληρωθούμε εμείς ο Χριστός. Αλλά λέει, σκεφτήκανε τι να κάνουν για να τον σκοτώσουν, για να τον φωνεύσουν. Και του τον έκανα καλά ημέρα Σάββατο. Εκεί πήγε και διακήρυξε ότι το Σάββατο που έγινα καλά, με έκανε ο Χριστός. Α, αυτός θα το φάμε. Δεν θα ζήσει. Αλλά δεν ήταν ακόμη η ώρα του. Αυτού του είδες την πίστη θέλει ο Κύριος. Που να γίνεται το έργο και να είναι άγνωστος ο ευεργετών, να μην φαίνεται ο ευεργετών. Και όχι μόνο αυτός που κάνει στο συνάνθρωπό του κάποιο έργο καλό, αλλά και αυτός που προσπαθεί να κρύψει το έργο και να το ξέρει μόνο ο ίδιος και ο Θεός, και αυτό ακόμα το έργο το βγάζει ο Θεός αν χρειαστεί στην επιφάνεια. Και τι λέει, παραδείγματος χάρη, σου δε ποιούντος ελεημοσύνη, σύ, λέει ο Κύριος, που κάνεις την ελεημοσύνη, να μην τη γνωρίζεις, αν είναι δυνατόν, ούτε και εσύ ο ίδιος. Όταν λέει να μην ξέρει το δεξί σου χέρι που δίνει την ελεημοσύνη, τι κάνει το αριστερό, σημαίνει ότι πρέπει να είναι εντελώς απόρριτη η ελεημοσύνη. Και επειδή αυτό δεν είναι δυνατόν, σημαίνει κάτι που είναι βαθύτερο. Εσύ που ξεκινάς να κάνεις το οποιοδήποτε καλό, θα πιστεύεις απόλυτα ότι το κάνεις για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Το κάνεις για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Και όχι επειδή πρέπει να το κάνεις. Έργο που γίνεται για την αγάπη του Χριστού έχει σαν γνώρισμα την αφάνεια. Σφραγίδες είναι, το γνωρίζει η συνείδησή μου. Από εκεί και πέρα,
Αν γίνει γνωστό, θα γίνει γιατί το θέλει ο Κύριος. Η πίστη λοιπόν έχει ένα κυρίαρχο στοιχείο. Τη μυστικότητα στα έργα, τα καλά. Και είναι πίστης ενεργός. Ενεργός, δηλαδή που δεν είναι νεκρή, λέει, γιατί μου λες ότι έχεις πίστη, του λέει αυτό η γραφή και σταμάτη, γιατί μου λες ότι έχεις πίστη, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Ο Κύριος το λέει αυτό. Δια του στόματος του Αποστόλου Ιακώβου. Θα μου δείξεις ότι πιστεύεις από τα έργα σου. Αν απουσιάζει από τα έργα σου. Η πίστη. Από την πίστη σου. Αν απουσιάζει από την πίστη. Αν απουσιάζουν τα έργα, τότε η πίστη είναι νεκρή. Τότε ισχύει αυτό που πείσεις. Ότι τέτοια πίστη έχουν και τα δαιμόνια. Τέτοια πίστη έχουν και τα δαιμόνια. Μπροστά μας προβάλλει, πρέπει να προβάλλει πάντοτε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και μάλιστα να βλέπουμε πώς έχει περπατήσει ο Κύριος. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να βλέπουμε. Για πέστε μου. Μέσω των γραφών. Μέσω των γραφών. Που δεν υπάρχει. Δεν μέσω υπάρχει. Της μελέτης των Αγίων Γραφών. Πώς έχεις περπατήσει, Χριστέ μου, και μετάει. Μελετάτε. Τα γραφάς. Έβαλε επιθυμικό άθλημα εκεί πέρα, είδες. Είπε τη γραφή. Τα γραφάς. Είναι επιθυμικός ο άθλημας. Για να πει ότι και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Εντάξει. Είναι απαραίτητες. Γιατί η μία οδηγεί στην άλλη. Όπως τον Παύλο λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν την ακυρώνει, αλλά παιδαγωγός είναι η Παλαιά Διαθήκη, παιδαγωγός που μας οδηγεί στη Καινή Διαθήκη. Πώς να καταλάβουμε τη Καινή Διαθήκη. Χωρίς την Παλαιά δεν καταλαβαίνουμε την Καινή. Είμαστε με ένα πόδι. Και οι πατέρες έχουν κανόνα που γράφει και τονίζει ότι είναι ισοστάσιες, ισόκυρες, ισότιμες και η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη και οι δύο. Και ο Κύριος τι είπε, Κύριε Σταμάτη, πού κύλθον καταλύσε τον νόμο, δεν ήρθα να καταργήσω την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ήρθα να το συμπληρώσω. Και εκεί τι πρόσθεσε ο Κύριος ξέχωρα από όλα τα άλλα. Αυτό που πρόσθεσε, έλεγε Παλαιά, αγαπήσεις τον πλησίο σου και μισήσεις τον εχθρό σου. Και λέει, όχι τώρα. Για πες. Όχι. Ε? Να αγαπήσεις τον εχθρό σου πρώτα. Και η Παλαιά έλεγε αυτό. Ναι, γιατί μιλάμε για την Καινούργια. Ναι, οι Εβραίοι έλεγαν ότι όποιος δεν είναι Εβραίος δεν χωράει να τον αγαπάμε. Όποιος είναι συγγενής μου πρέπει να τον αγαπάω. Όποιος δεν είναι συγγενής μου δεν πρέπει να τυχαίνει τις ίδιες αγάπης. Και ο Χριστός είπε, εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ
που έδωσε τον νόμο τον παλαιό. Σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Είναι εύκολο. Θα σταματήσω λίγο εδώ και θα πάμε μετά από εδώ να κάνω. Δεν είναι, όχι. Δεν τα καταφέρνω. Εγώ προσωπικά. Δεν είναι εύκολο. Βέβαια δεν είναι εύκολο. Είπες, δεν τα καταφέρνω. Ναι, δεν καλά, μιλάς εξ ονόματος όλων μας. Όχι. Αν έρθεις εδώ μέσα, θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί σου. Μπορεί. Αλλά μπορεί η διαφορά να πει κάποιος από εδώ μέσα ότι ναι, κύριε Σταμάτη, καλά το είπες, αλλά θα έχουμε μια διαφορά στη βαθμολογία. Δηλαδή, εσύ δεν καταφέρνεις 50%. Εγώ δεν καταφέρνω 70%. Ο άλλος δεν καταφέρει 100%. Και ο άλλος 10%. Υπάρχει κλιμάκωση. Σωστό. Έχεις αντίρρηση. Όχι, καμία. Κλιμάκωση. Κλιμάκωση. Βεβαίως. Άλλωστε, δικαιολογείται και από τη γραφή αυτό. Σ' άλλο σε 5 τάλαντα, σ' άλλο 10 τάλαντα, σ' άλλο 30, σ' άλλο 50, σ' άλλο 100. Ανάλογα με το ποσοστό των ταλάντων, θα απαιτηθεί και η απολογία και η πληρωμή. Σίγουρα, είτε 10 έχω εγώ, είτε 20 έχεις εσύ, είτε 30 ο άλλος, είτε 50, στην πληρωμή δεν θα υπάρχει διαφορά. Θα μου πεις εσύ, διαμαρτυρήθηκε κάποιος, κύριε Μιχάλη, διαμαρτυρήθηκε, κύριε Σταμάτη. Διαμαρτυρήθηκε και του λέει, εγώ που ήρθα από το πρωί να δουλέψω, θα πληρωθώ, είσαμε εκείνο που ήρθε στις 12 παρά 5. Δεν συμφώνησα να σου δώσω ένα τάλαντο. Ναι, θα απαντάει. Αφού εγώ συμφώνησα να σου δώσω τάλαντο, δικαιωμά μου να δώσω και στο Κισταμάτι ένα τάλαντο που ήρθε το πρωί και εσύ που ήρθες στις 11 να πάρεις το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι, δεν λάβαμε από τον Κύριο όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Και σε νου και σε χαρίσματα. Αλλά αυτό το μετράει ο δωρεοδότης. Αυτός που δώσει τα δώρα. Αγαπάμε, λέει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Έχουμε και άλλη φορά πει, όταν χειροτονεί ο ιερέας, ο επίσκοπος, έναν διάκονο, έναν ιερέα, επικαλείται τη Θεία Χάρη να κατέβει, να, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, να του δώσει το χάρισμα της διακονίας, της ιεροσύνης, της αρχιεροσύνης, η αρχιερής, επικαλείται τη Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρης, η τα ασθενή θεραπεύουσα, αυτή που θεραπεύει τα άρρωστα, τα ασθενή, και τα ελείποντα αναπληρούσα, η οποία λέει αυτά που είναι ελλειπή, που δεν είναι ολόκληρα, τα συμπληρώνει και τα κάνει ολόκληρα, τα ελείποντα αναπληρούσα, έλα και σκήνωσε και κάνε αυτόν που είναι ασθενής, κάτω καλά. Και αυτόν που έχει ελλείψεις, όλοι έχουμε ελλείψεις, έλα να τον αναπληρώσει, να τον αναπληρώσει τις ελλείψεις. Με άλλα λόγια, διαγνώσαμε όλοι μας, κανείς δεν είπε όχι, ότι έχουμε αδυναμία να αγαπάμε τον εχθρό μας. Δεν είναι έτσι, έτσι είπαμε. Όμως, ο Κύριος είπε, δεν μπορείς, μπορώ. Μπορώ, εγώ,
να σε κάνω να μπορείς. Ζήτησέ το. Κάνε κι εσύ αυτό το 10% της προσπάθειας που μπορείς. Δεν θέλω το 90% που σου λείπει. Θέλω το 10, το βηματάκι το δικό σου. Θα κάνεις το δικό σου βηματάκι και θα συμπληρώσω εγώ το 90%. Να το δούμε και με ένα παράδειγμα. Να δείτε ότι ο Κύριος θέλει και εμείς και αυτός μαζί να προχωράμε. Δεν θέλει ούτε μονάχα αυτός, ούτε μονάχα εμείς. Θέλει να πάμε χέρι-χέρι. Κύριε, ο αδελφός μου, ο Λάζαρος, είναι 4 ημέρες στο μνήμα μέσα. Όζει, βρωμάει. Πού θα πάμε να τον αστήσουμε που είναι μέσα στη βρωμιά, κατά έναν τρόπο έτσι εμείς οι αυτοί. Πήγανε στο μνήμα, όλοι γνωρίζουμε ότι έδωσε την προσταγή σαν Θεός και του είπε να βγει έξω. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Βγήκε ο Λάζαρος έξω, αλλά προηγουμένως όμως αυτό ήταν δικό του έργο. Να αναστήσει το νεκρό, μόνο η θεότητά του είχε τη δύναμη να το κάνει. Χρειάστηκε όμως να συνεργαστεί. Γι' αυτό και είπε, βγάλετε από μπροστά από τον τάφο την πέτρα που έχετε βάλει. Μπορούσε να δω ολόκληρο θάνατο. Είπε, έλα αναστήσου. Έφυγε ο θάνατος. Έγινε άφατος ο θάνατος. Δεν μπορούσε και την πέτρα να φύγει μόνη της. Ζητάει πάντα τη συνεργασία μας πάντοτε. Πάνε και τα δυο αυτά αντάμα. Χέρι, χέρι, κύριε Σταμάτη. Το δεν μπορώ που ισχύει για μας είναι μπορώ για τον Κύριο. Θα το ανταμώσουμε το ένα με το άλλο και τα δυο αυτά θα κάνουν ένα ολόκληρο έργο. Ένα ολόκληρο έργο. Γι' αυτό λοιπόν λέει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Είναι εχθρός σου, σίγουρα η αδυναμία σου το άφησε και έγινε ασήκωτο το έργο, αλλά έλα και θα καταλάβεις, άμα δεν ακούσεις στο έλα, όπως άκουσε ο Λάζαρος και βγήκε από το λάκκο, από το τάφο μέσα, άμα δεν ακούσεις το έλα, άμα ακούσεις το έλα και δεν πας, δεν θα κάνεις τίποτα. Πρέπει να πας για να καταλάβεις και να κάνεις τι θα σου πει. Αν δεν κάνεις τι θα σου πει, δεν θα καταλάβεις ποτέ τι είναι αυτό που σου ζητάει. Ποτέ. Σε τίποτα. Οι γραφές έχουν αυτό το μυστικό. Ποιο? Ότι τις μελετάω όχι για να κάτσουν εδώ. Όχι για να κάτσουν εδώ. Αλλά για να γίνουν έργο. Και προφανώς έργο ταπείνωσης. Ό,τι έργο γίνεται με καλή θέληση και με αγάπη στον Κύριο έχει την ταπείνωση μέσα. Ό,τι γίνεται χωρίς αυτά τα δύο έχει το εγώ μας μέσα. Δεν στέκει με τίποτα. Έχει το εγώ μας μέσα. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Μόνο αυτό, μόνο η αγάπη βάζει στον παράδεισο. Γιατί ο Κύριος είπε, έχεις την αγάπη, έχεις εμένα τον ίδιο. Γιατί εγώ είμαι η αγάπη. Εγώ είμαι η αγάπη. Ο Θεός είναι, κύριε Σταμάτη, τι είναι, αγάπη, δεν είναι. Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη και φως. Λέει, είπε ο κύριε Σταμάτης, και εγώ ταυτίζομαι απόλυτα με την άποψή του. Δεν μπορώ. Ταραζόμαστε μερικές φορές, κύριε Σταμάτη.
Εγώ θα πει προσωπικά. Ναι, είπα, είπα ταυτίζομαι, δεν είπα ότι εσύ είσαι μόνο έτσι. Σεισμός δεν πιάνει. Ναι, και αυτό, για να δούμε τι είμαστε μόνοι μας. Για να δούμε τι είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μία ταραχή και μία σκέτη ανυμπόρια, αδυναμία. Μία σκέτη ανυμπόρια. Έτσι. Τι χρειάζεται, λέει ο Πατήρ Παΐσιος. Το έργο της αγάπης χρειάζεται γόνατα. Τώρα, αν εμείς δεν μπορούμε να είμαστε γέροι, έχουμε καρδιά. Κάτι μπορούμε. Θα γονατίζει, θα γονατίζει η καρδιά. Μπορούμε. Εντάξει. Μπορώ. Εντάξει. Το λίγο αυτό για μετράει για πολύ. Η μύτη που να είναι κάτω. Ναι, έτσι, η μύτη να είναι κάτω. Σωστά. Τώρα τι μου θύμισες τώρα. Αγάπη χωρίς ταπείνωση και ταπείνωση χωρίς αγάπη δεν υπάρχει. Λέει ο Παΐσιος. Αγάπη και ταπείνωση πάνε αντάμα. Θα πω αυτό που έχω ξαναπεί. Για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε μόνοι μας και πώς είναι μαζί με τον Χριστό. Έκανα την προσευχή μου. Λέει ο γέρο Παΐσιος. Ήτανε ώρες ή ημέρα, γιατί ο Παΐσιος ήταν η ζωή του προσευχή συνεχώς, πριν πάω να λειτουργηθώ στην εκκλησία. Και βέβαια πάντα, πάντα, όπως θα ακούμε πάντοτε, η προσευχή γίνεται για την ώρα του πειρασμού. Δεν γίνεται για τίποτα άλλο. Η προσευχή γίνεται για την ώρα του πειρασμού. Την ώρα που θα έρθει ο Α και θα μου πετάξει μια κουβέντα άσχημη, να είμαι έτοιμος για αυτή τη στιγμή. Να μην εξαγριωθώ. Αλλά ας ταραχτώ τουλάχιστον εσωτερικά. Τουλάχιστον ιστορικά. Ας σπάσουν τα κύματα μέσα μου και να μην βγουν έξω και πλήξουν και τον άλλο μαζί. Τουλάχιστον αυτό, και αυτό είναι καλό έργο. Είναι καλό έργο. Λοιπόν, έκανα λέει την προσευχή ο Γιώργος Παΐσιος και για να προετοιμαστώ για αυτή την ώρα του πειρασμού που θα βάλει έναν άνθρωπο για να με κουνήσει ο πειρασμός. Γιατί ο ήλιος είναι δύσκολο να πειράξει. Πηγαίνω στην εκκλησία ημέρα Κυριακή. Εκκλησιάστηκα προσευχόμενος στο ιερό. Το έχω πει, αλλά να το δέσουμε στο μυαλό μας, να το έχουμε στο μυαλό. Και ο ιερέας απαγγέλει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Αμέσως φωνάζει ο ιερέας: Παΐσιο, έβγα έξω, είσαι ανάξιος να κοινωνήσεις. Εδώ δέχομαι ερώτημα στο τέλος. Βγαίνω έξω και πάω πίσω στην ουρά και είπα: καλά σου έκανε κτίνος Παΐσιε. Καλά σου έκανε κτίνος Παΐσιε. Και ένιωσα, λέει, μία γλύκα ουράνια να μου γεμίζει το εσωτερικό μου. Αποδέχθηκε αυτό σαν χέρι Θεού που τον δοκίμαζε. Καλά σου έκανε κτίνος Παΐσι. Προσέξτε, εν ώρα την ιερότερη στιγμή πρόσχομαι τα Άγια της Αγίας. Τελείωσε αυτό την ώρα που τα ύψωνε τα Άγια, τα κουμπάει κάτω και του φωνάζει: έβγα έξω, είσαι ανάξιος να κοινωνήσεις. Γιατί κοινωνούν μέσα οι μοναχοί
οι ιερείς. Εμείς οι άλλοι λαϊκοί έπαξε. Κοινώνησα, τελείωσε η θεολειτουργία και έρχεται και μου βάζει μετάνοια από μας. Τι έκανα, εγώ που σ' αγαπώ πιο πολύ από τον πρεσβυτέρα, πώς σου μίλησα έτσι, πώς έγινε αυτό. Η απάντηση, το θέμα μας είναι πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε ότι ξεκίνησα από το σπίτι ετοιμασμένος για να δεχθεί τα μπουμπουνιτά. Έτοιμος, τώρα βγαίνω έξω, κάπου θα μου τη στήσει να με κάνει να ταραχτώ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έκανε την προσευχή του. Και εμείς, ενέγκυση μας, εισπυρασμόν. Και μέσα στην ιερότερη στιγμή, άκουσε αυτά που άκουσα. Θα πείτε τώρα, γιατί έγινε αυτό. Ο ένας λόγος είναι για να φανεί η χάρη του Θεού. Στο γέρο Παΐσιο, ποιος ξέρει τι δάκρυ θα είχε ρίξει, τι υδρότα θα είχε χύσει, στην ώρα της προσευχής. Και ο Θεός, για να του δώσει την απτή μαρτυρία, τη ζωντανή μαρτυρία, ότι ζει ο Θεός, συνέβη το πειρασμός αυτός και πέρασε και έφυγε για το Παΐσιο. Και μάλιστα τον σκέπασε με γλύκα χάριτος. Το λέει αυτό στη μοναχή που ρώταγε, δεν μπορώ να αγαπήσω. Η προσευχή, η μία, η δύο, η τρεις, η τέσσερις. Στην αρχή το πρόσωπο που δεν αγαπάς και το όνομά του το ακούς και σου φέρνει σκοτάδι, ταραχή. Όσο όμως συνεχίζει την προσευχή σου, αραιώνει αυτή η δυνατότητα να σε ταράζει μόνο το όνομα. Και όσο προχωράς, σου δίνει δύναμη και χάρη ο Θεός να λες με δύναμη ψυχής, Κύριε ελέησέ τον, για να το καταλαβαίνεις. Είναι, επαναλαμβάνω, η προσπάθεια και η χάρη του Θεού. Αντάμα θα πάνε για να μπορέσουμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Τα έργα, το πω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπω τον συνανθρωπό μου και υποφέρει, δεν έχει να φάει. Δεν έχω και εγώ να φάω. Ή έχω 10 δραχμές. Και λέω, άμα του δώσω τις 10 ή τις 5, δεν θα μπορώ να φάω εγώ και το παιδί μου ή και η γυναίκα μου. Επειδή έχουμε αδυναμία, κοιτάμε να περιποιηθούμε τον εαυτό μας και τον αγαπάμε πάνω απ' όλα. Αυτό είναι, θυμάμαι πάλι, πέταξε τον εαυτό σου, λέει στην Καλόγρια που το ρώταγε, για να μην σε πετάξει ο εαυτός σου. Ο Πατρ Παΐσιος, την ευχή του να έχουμε. Πέταξε τον εαυτό σου για να μην σε πετάξει. Και αυτή λέει, γέροντα, πώς να το πετάξω. Βρε, δεν σου λέω να πετάξεις τον εαυτό σου. Εγώ σου λέω να πετάξεις τα αλατώματά σου που σε τυρανάνε. Αυτό δεν σ' αρέσει, της λέει. Λοιπόν, άμα πετάξεις τον εαυτό σου, κάνεις την προσπάθεια. Όχι μονάχος σου. Δεν μπορείς μονάχος σου. Του λέει του νεανία του πλούσιου. Όταν το ρώτησε τον Κύριο ο νεαρός εκείνος, τι να κάνω να πάω στον παράδεισο. Τις εντολές. Να κάνεις εντολές του. Πράγματι λέει, είχε κάνει τις εντολές αυτός. Αλλά όταν του είπε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα μαζί μου, έσκυψε το κεφάλι του κάτω. Είχε δέσει τον εαυτό του
με τα υπάρχοντά του. Του είχε δέσει ιερά. Όπως και εγώ. Καθένα μας είμαστε δεμένοι με το άρμα που λέγεται το εγώ. Έτσι είναι. Όμως, σπάνε τα δεσμά με τη χάρη του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Νιώθω, θα το πω στη δική μας τη γλώσσα που την καταλαβαίνουμε. Νιώθω, αισθάνομαι ότι είμαι δεμένος γερά. Μένα πεθαμένο. Τα έλεγε όταν ζούσε. Νιώθω ότι είμαι γερά δεμένος μένα πεθαμένο. Και μάλιστα το στόμα του στο στόμα μου, η μύτη του στη μύτη μου και όλο το σώμα μου κολλητά στο δικό του. Όμως έχω ολοκληρωτική αδυναμία να μπορώ να αποσπαστώ από εκείνη την δύσοσμη, τη γεμάτη βρωμιά κατάσταση. Ποιος και φωνάζω. Βοήθεια, βοήθεια, ποιος θα με σώσει, βοήθεια, βοήθεια, του λέω Απόστολος Παύλος, θα το πω και πως το λέει, ποιος θα με σώσει από αυτή τη κατάσταση της απειλής που έχω μπροστά μου, είχε πεθαμένο, δεμένο γερά, που είχε σαπίσει κιόλας από τα πολλά χρόνια, όχι τις ημέρες, τα πολλά χρόνια, και φώναζε, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, τι σμερίσετε, ποιος θα με σώσει από το σώμα εκείνο που είναι γεμάτο θάνατο. Και άκουσα φωνή. Εγώ, ο Κύριος. Αλλά προσέξτε, προσέχουμε όλοι μας. Είπε, ποιος μπορεί να με σώσει, και τον είχε τον Κύριο απέναντί του. Έλα να με σώσεις. Μονάχοι μας δεν μπορούμε. Και πήρε, λέει ο Κύριος, σπαθί, το λόγο του, το λόγο του, το ακούμε τώρα εμείς και δεν αισθανόμαστε τη δύναμή του, το λόγο του, και λέει, σαν μαχαίρι κοφτερό, τάκ, έκοψε τα δεσμά που ήμουν δεμένος, φύγε μου, λέει, ελεύθερα. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, αυτά που είναι αδύνατα και δεν τα μπορείτε, τα μπορώ εγώ. Μη με αφήνετε. Θα τα μπορέσετε μαζί μου. Γιατί ακούστηκε και το είπαμε όλοι μας, ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρετή της αγάπης. Έτσι δεν υπόθηκε. Έτσι υπόθηκε. Αλλά, όπως μου είπε και εμένα κάποτε ο Γερο Παΐσιος, όταν του είπα, αυτό γέροντα αδυνατό να το κάνω. Και μου λέει, α, δεν μπορείς, θα σε μάθω, θα σου πω εγώ πώς θα το μπορέσεις. Θα κάνεις προσευχή και θα πεις, Κύριε, εγώ δεν μπορώ, αλλά σε παρακαλώ, εσύ που μπορείς, βοήθησε. Εσύ που μπορείς, βοήθησε. Και ο Κύριος έχει τη δύναμη, και όχι μόνο τη δύναμη, αλλά και τον τρόπο να το κάνει. Και τη δύναμη και τον τρόπο. Αυτή την αδυναμία την έζησε και ο Απόστολος Παύλος. Αφού ήταν φωνιάς. Αλλά στο πέρασμα των χρόνων έφτασε στο σημείο να λέει πάντα όλα ισχύω, τα μπορώ. Και έβαλε δίπλα με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Πάντα ισχύω, το ενδυναμούντι με εκείνο που με δυναμώνει, τον Ιησού Χριστό. Όχι μονάχοι μας. Είπαμε, χρειάζεται να υπάρχει ο Κύριος, και υπάρχει ο Κύριος για μας. Ο Κύριος υπάρχει. Υπάρχει και για αυτούς που λένε, δεν τον είδα. Θυμάμαι πάλι αυτό που ξαναείπα. Όχι σε εσάς καπαλού το είπα. Ήμουνα στη Λαϊκή και λέω, Χριστός Ανέστη. Ήτανε 3-4 άτομα,
μπορεί να ήταν ένας γνωστός και άλλοι άγνωστοι. Δεν τον είδα, μου λέει ένας. Και του συμπλήρωσα, δεν πρόκειται να το δεις, του λέω, τον Κύριο, άμα δεν, όχι, επειδή δεν ασχολήθηκες ποτέ σου. Επειδή δεν ασχολήθηκες ποτέ σου, να το δεις. Πώς είναι δυνατό να δω τον Τάσο. Που δεν συναντήθηκα ποτέ μαζί του. Δεν τον είδα ποτέ. Και να πω, να, αυτός είναι, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τι περιγραφή να του δώσεις. Έτσι είναι. Πρέπει να έχεις την επαφή, τη συναστροφή, να εκφράσεις τη γνώμη σου για το πρόσωπο που σου ζητάνε. Αν δεν την έχεις, θα πεις, δεν το γνωρίζω. Τελείωσε το θέμα. Λοιπόν, δικαιολογημένα είπες, όχι εσύ κύριε Μεγάλη, αυτός εκεί πέρα που είπα προηγουμένως, ότι δεν τον είδες. Γιατί ποτέ δεν ασχολήθηκες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά, Νικολάκη, από εκεί και πέρα ακολουθούν όλες οι πλάνες. Όχι μία που πες εσύ, σχετική με τη γραφή, όλες οι πλάνες. Αφού και ο χριστιανός που διαβάζει τη γραφή, άμα δεν πάρει το χάρακα να χαράξει πάνω στο μυαλό του για να βαδίσει εκεί που θα έχει χαράξει, και χάρακας είναι η Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή για αυτό, θα πάει στραβά άμα δεν πάρει αυτό. Χωρίς αυτό πάει στραβά τελείως. Είναι το μυαλό το ανθρώπινο βουτυγμένο από την ώρα που γεννιέται μέσα στην πλάνη. Και πρέπει να μπει το φως του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο, να το φωτίσει σιγά 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 να πάει στον ίσιο δρόμο. Να είναι κάτω από το φως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πίστη λοιπόν σημαίνει πιστεύω στη θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στη θεότητα ότι είναι αυτή τη στιγμή Θεός. Ακόμη πιστεύω ότι είναι ίσως με τον Πατέρα Του. Ίσως. Σήμερα ήταν που άκουσα την εκκλησία χτες. Τα έργα, α, εγώ ποιο, είπε ο Κύριος, τα έργα που εγώ κάνω, είναι τα έργα που θέλει ο Πατέρας μου, που τα κάνει και ο Πατέρας μου. Και τους ρωτάει, αν δεν πιστεύετε στη θεότητά μου, τους λέει, αν δεν πιστεύετε στη θεότητά μου, ότι είμαι Θεός, τουλάχιστον κοιτάξτε τι έργα κάνω και πιστεύετε στα έργα μου, του λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Άμα ψάξετε και βρείτε, ή στο χθεσινό Ευαγγέλιο, είτε Κυριακή εχθές, ναι, εχθές ήταν, ναι, εχθές που το φώναζε και έλεγε, τα έργα μου πιστεύετε, αυτό μαρτυρούν ότι εγώ είμαι Θεός και μάλιστα ότι είμαι ίσως με τον Πατέρα. Και τότε λέει, σκεφτήκανε να τον σκοτώσουν, που έκανε τον εαυτό του ίσο με τον Πατέρα του. Και επειδή τον έκανε ίσο με τον Πατέρα, λέει, σκεφτήκανε, αλλά δεν, λέει το Ευαγγέλιο, ότι έφυγε και κρύφτηκε ο Χριστός, γιατί δεν ήταν ακόμα η ώρα του. Μην τους βάλει στη θέση να κάνουν κάτι που, την ώρα που δεν πρέπει, όλα με την ώρα τους, όλα με τέλος πηγαίνουν. Για τα έργα μου, λέει, να με πιστέψετε. Άρα είναι Θεός ο Κύριος, πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, και μετά λέμε, και, εσένα, και σε σένα Κύριε, που είσαι και εσύ Θεός, ίσως με τον Πατέρα, ομοούσιο το Πατρί. Ομοούσιος, ίσως με τον Πατέρα και η ίδια ουσία. Εκεί πιάνονται όλοι οι αιρετικοί που δεν δέχονται τη θεότητά του. Πλησιάζεις και σου λέει, είμαι χριστιανός ο χιλιαστής. Είσαι, πιστεύεις στο Ευαγγέλιο, ναι. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει ότι ο Κύριος είναι Θεός, πιστεύεις. Θα σου πει αμέσως, όχι. Φύγε, φύγε, δεν κάνω συζήτηση. Δεν χρειάζεται, γιατί είναι διαστραμμένα μυαλά. Λοιπόν, και στο Πνεύμα του Άγιο, που και αυτό είναι Θεός. Στο Πνεύμα του Άγιο, που και αυτό είναι Θεός.
μία είναι η θεότητα. Μία. Μία, μία. Ένας Θεός. Λέμε, πιστεύω εις ένα, σε ένα και μόνο Θεό. Αλλά τρία πρόσωπα. Άλλο πρόσωπο ο Πατέρας, άλλο ο Υιός, άλλο και πράγμα. Τρία πρόσωπα. Γι' αυτό κάνουμε Αγία Τριάδα. Γιατί τα τρία πρόσωπα έχουν μία θέληση. Δεν έχουν κάθε ένα πρόσωπο τη δική του θέληση. Αυτό που θέλει ο Πατέρας, το θέλει και ο Υιός. Και το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο ακριβώς. Γιατί είναι ομοούσια η θεότητα. Λοιπόν, πιστεύουμε λοιπόν στην Αγία Τριάδα. Ότι ο Κύριος ίδρυσε τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ότι αυτός είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας. Άρα η Εκκλησία μας γεννήθηκε, την έφτιαξε ο Κύριος όταν έκανε τους 12 Αποστόλους. Αυτή ήταν η πρώτη Εκκλησία. Τους 70 μετά, τους 500 μετά, έκανε και 500, δεν είχε μόνο 12, 70 και 500 στη συνέχεια. Ήταν η πρώτη του Χριστού Εκκλησία, της οποίας θεμελιωτής είναι ο Κύριος, γιατί αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Το λιθάρι που βάζανε παλιά στη γωνία για να γίνει γερό το σπίτι, ο Κύριος είναι, η Εκκλησία του είναι το σπίτι του και αυτός που πάνω στον οποίο θεμελιώνεται είναι ο Κύριος. Είναι ο βράχος. Έτσι είπε στον Πέτρο, ότι του είπε «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Και του είπε «Α, Πέτρε, αυτή η αλήθεια που είπες τώρα είναι ο βράχος. Σε αυτή θα στηρίζονται όλες οι γενναίες, σε αυτή την πίστη τη δική σου, ότι εγώ είμαι Υιός του Θεού, θα στηρίζονται όλες οι γενναίες μέχρι την τελειά των αιώνων». Η Εκκλησία μου δηλαδή. Η Εκκλησία του Θεού είναι ο Χριστός που παρατείνεται στους αιώνες. Έτσι ζει ο Κύριος μέσα στις καρδιές μας, μέσα στην Εκκλησία Του. Λοιπόν, η πίστη λοιπόν στην Αγία Τριάδα δεν φτάνει μόνο για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στον Παράδεισο. Η ορθή πίστη σημαίνει ορθή δόξα. Ίσον ορθοδοξία. Είμαι, λέει, ορθόδοξος χριστιανός. Σημαίνει ότι πιστεύω στην ορθή πίστη, στην Αγία Τριάδα, στους Αγίους, στην Παναγία. Αυτή είναι ορθοδοξία. Αυτό λέμε ορθοδοξία. Και στην μία Αγία Εκκλησία, όπως τη λέμε. Ορθοδοξία είναι αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να μπει ο άνθρωπος μέσα στο Παράδεισο. Πώς θα το κάνουμε, δεν φτάνει μόνο η πίστη. Χρειάζεται ο άνθρωπος, και θα κλείσουμε το θέμα, ίσως δοθεί ευκαιρία για άλλη φορά, θα κλείσουμε το θέμα με το εξής. Ότι η πίστη έχει δύο χέρια. Το ένα χέρι είναι η ορθοδοξία, το τι πιστεύουμε, που στέκει μέσα στην καρδιά μας, και το άλλο είναι ορθοπραξία. Ορθοπραξία, δηλαδή κάνω τα έργα όπως τα θέλει ο Κύριος. Τα έργα που θα μαρτυρούν από μονάχα τους και από αγάπη Θεού ότι πιστεύει ο άνθρωπος. Τα έργα θα μαρτυρούν, όχι εγώ. Εγώ θα τα κάνω για την αγάπη του Χριστού, τα έργα, και ο Χριστός θα τα φέρει στο φως μόνος του, εάν χρειάζεται. Έτσι βγήκαν στο φως οι Άγιοι. Και δεν έχουν βγει όλοι οι Άγιοι στο φως. Άλλος τους κρατάει μυστικούς ακόμα. Γιατί έτσι θέλει ο Κύριος. Κάνανε έργα, ζήσανε μέσα στην Αγιοσύνη και είναι μυστικοί ακόμα. Θα τους δούμε εκεί πάνω. Θα τους δούμε εκεί πάνω όλους. Τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην, με τη χάρη του, εφόσον κάνουμε με τη δική του δύναμη τα έργα του, με τη δική του δύναμη να μην δούμε τη δόξα του εκεί πάνω. Δώρο δικό του είναι. Και το έργο που κάνουμε και αν πάμε στον Παράδεισο, στην άλλη ζωή μαζί του. Εύχομαι ο Κύριος να μας χαρίσει να διατηρούμε αναμένη τη λαμπάδα της πίστεως,
λέγει ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο Κύριος του λέει στις γραφές μέσα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ήταν το λιγναράκι που ήρθε και άναψε στην ώρα του, στην εποχή που χρειάστηκε, για να βλέπουν οι άνθρωποι τότε που χρειαζόταν μόνο το λιγναράκι. Όμως, τέλος στο λιγναράκι. Εγώ είμαι ο ήλιος και ήρθα να λάμψω να φωτίσει όλη τη γη, όπως φωτίζει όλη τη γη ο ήλιος. Γι' αυτό λέμε στο τροπάριο Ιησού σου Χριστέ ο Θεός ημών, και λέει τον ήλιο της δικαιοσύνης παρακάτω. Ήλιος δικαιοσύνης είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που φωτίζει όλη τη κτήση και βλέπει όλη η κτήση όταν υπάρχει το φως. Αλλά θα μου πεις και στα μάτια, άραγε βλέπουν όλα τα όντα όταν βγαίνει ο ήλιος. Εδώ είναι το θέμα. Η κουκουβάγια δεν βλέπει. Έχει σκοτάδι η κουκουβάγια. Ο τυφλοπόντικας βλέπει. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Υπάρχουν λοιπόν και όντα που με την ανατολή του ηλίου πέφτει σκοτάδι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που όταν ακούνε το όνομα του Ιησού Χριστού γίνονται χειρότερα από Σατανά. Σκοτεινιάζουν και γίνονται πιο μαύροι από Σατανά. Γιατί ο μέσα Σατανάς γνωρίζει ότι υπάρχει ο Κύριος, αυτοί δεν θέλουν να υπάρχει για να κάνουν τα έργα του, είπε ο Κύριος. Τα έργα του σκοταδιού. Τα έργα του ένα τούτου. Είπε μια πολύ φρικτή κουβέντα ο Κύριος. Ήρθα εγώ, ο Υιός του Θεού, που είμαι και Θεός και το βλέπετε με τα μάτια σας. Και δε με δεχτήκατε. Τι λέει παρακάτω, θυμάστε. Θα έρθει ο άλλος. Όταν έρθει ο άλλος. Όταν έρθει ο άλλος. Και εννοεί τον Αντίχριστο. Εκείνον θα τον λάβετε, λέει μια κουβέντα, στα ίδια. Θα το κάνετε δικό σας, ίδια, στα ίδια σημαίνει θα το κάνετε δικό σας πρόσωπο, δικό σας φίλο. Θα το κάνετε δικό σας, θα κάνετε τα έργα του. Και πράγματι ήρθε και τον αγκάλισαν. Γιατί τον αγκάλισαν, τον λέει ο ίδιος Χριστός. Γιατί ηγάπησαν οι άνθρωποι τα έργα του σκότους, το σκότος, το σκοτάδι, μάλλον, έτσι λέει, το σκοτάδι μάλλον, το μάλλον σημαίνει πιο πολύ, το σκοτάδι πιο πολύ ή το φως, παρά το φως. Δόξα σοι ο Θεός, μας έχει δώσει το δώρο να βλέπουμε ότι είναι όχι φως, όχι προβολέας όπως έχουμε μπροστά μας, αλλά ήλιος. Τώρα εμείς θα γίνουμε καθρέφτες, να πέσει ο ήλιος επάνω μας, να κάνει την αντανάκλαση και να δουν και άλλοι άνθρωποι το φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αμήν. Θέλει να πει κανείς κάτι κάτω. Ευχαρίστως. Κανένα ερώτημα, Βασιλάκη, εσύ τίποτα? Όχι. Όχι, Βασιλάκη. Καλά, Βασιλάκη. Τώρα ευχαριστούμε τον Βασιλάκη πάρα πολύ. Να έρθουμε και την άλλη φορά, λέει ναι ο Βασιλάκης. Ναι. Μας δίνει εντολή. Μας δίνει εντολή. Το πράσινο φως. Και μόνος μου να είμαι, ο Βασιλάκης θα είμαι εδώ πέρα, θα κάνουμε το έργο. Ένα ευλογημένο. Ένα ευλογημένο, ναι, 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 ναι. Η Παναγία και οι Άγιοι μας φωτίζουν για να μπορέσουμε να φέρουμε τις ημέρες αυτές με τη δύναμή του πέρα, γιατί είναι δύσκολες και μάλιστα επικίνδυνες. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Άγιος ο Θεός. 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 Πάτε εγώ με τις ουρανίες. Ευχαριστώ το όνομά σου. Ευχαριστώ το βασιλεία. Για το δίκημά σου. Όσο ουρανό και επί της γης. Τον άνθρωπο ημών των αρτηρήσεων δώσε εμείς και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρουμε στις ευθέρες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς κυριασμών, αλλά εμείς εμάς από τον Ιούρο. Τελές βοαθήσαντες υπερφύστου του Θεού, αυτοί μη γυάσατε τι το λειψάνον ημών, ευρέσι μακάρι, όθεν ημάς τιμόμεν, Ραφαή ήρθε ο φόρε, Άμαση Νικολάο και Παρθένο Ειρήνη.
Δεξιμάς μας προσκύπτων εν ενθρωπός και διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον σε όλους μας. Αμήν. Λοιπόν, πάμε στο καλό. Τη Δευτέρα πάλι εδώ, ε. Ναι, Ματέρα, ο Θεός. Είναι ωραία, παίρνουμε και λίγη δροσιά. Λίγη δροσιά, Βασιλά. Παράδεισος είναι, όχι ωραία.